Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς μετά από αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Να δούμε ποιες ήταν οι περιπτώσεις που βγήκαν στο ηλεκτρονικό σφυρί με την βοήθεια του Δημήτρη Πεφάνη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πραγματικά μετά από πολύμινες καθυστερήσεις ξεκινάνε σήμερα οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται, εξελίσσονται δηλαδή καθώς μιλάμε, γιατί υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο. Έχουν ξεκινήσει από τις 10 το πρωί, ολοκληρώνονται μέχρι τις 4 το απόγευμα και ανά τετράωρο είναι μια αυτή διαδικασία αναπερίπτωση. Συνολικά λοιπόν σήμερα με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα σχετική εφαρμογή θα διενεργηθούν ή διενεργούνται ήδη 10 συνολικά πληστηριασμοί. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Ουσιαστικά είναι μια πρόβα, είναι μια δοκιμή του όλου συστήματος. Θέλουν και οι τράπεζες να δουν αν αυτό λειτουργεί, αν υπάρχει ενδιαφέρον, αν και τεχνικά η υπηρεσία μπορεί να λειτουργήσει, να το υποστηρίξει ακριβώς. Γιατί η επιδίωξή του είναι στην πορεία και μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε σαφώς περισσότερες περιπτώσεις ακινήτων αλλά και κινητών αξιών που βγαίνουν στο ηλεκτρονικό σφυρί. Να πούμε επίσης ότι σήμερα διενεργούνται και κανονικοί πληστηριασμοί. Είναι μια μέρα δηλαδή, η Τετάρτη, που έχουμε ούτως ή άλλως πληστηριασμούς στα ειρηνοδικεία. Οπότε δεν έχουμε μόνο 10 περιπτώσεις όλη τη χώρα, αλλά οι 10 περιπτώσεις που συζητάμε είναι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Από αυτούς, το πιο ενδιαφέρον ίσως ακίνητο είναι μια μεζονέτα 320 τετραγωνικών στην Κηφισιά, μαζί με κάποιες θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή η τιμή πρώτη προσφορά είναι της τάξης των 700.000 ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Ενδεχομένως να είναι και δικαιολογείται υψηλά αυτά τα χρήματα σε σχέση με το που έχουν πάει οι τιμές των ακινήτων σήμερα. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι τουλάχιστον στην αρχή οι τράπεζες τηρούν το άτυπο μορατόριο που έχουν συνάψει με την κυβέρνηση, το οποίο λέει ότι δεν θα βγάλουν στο σφυρί ηλεκτρονικό ή μη ακίνητα αξίας κάτω των 300.000 ευρώ και προφανώς δεν είναι διατεθειμένες να πειράξουν την πρώτη κατοικία. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν σε κάποιες θέσεις άθμευσης επί της λεωφόρου Κηφισίας, υπάρχουν κάποια οικόπεδα τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στον Άβλιο και υπάρχει και άλλο ένα οικόπεδο με κάποια παλιά κτίσματα στην Νέα Ερυθρέα, στην περιοχή του Μορτερού. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Προφανώς και στο σύστημα ήδη έχουν μπει περισσότερες περιπτώσεις ηλεκτρονικών πληστηριασμών, είναι περισσότερες από 80 μέχρι το τέλος του χρόνου και όπως μας έχουν αναφέρει τραπεζικά στελέχη, εφόσον η σημερινή πρόβα, η σημερινή διαδικασία προχωρήσει καλά, θα έχουμε σαφώς πολύ περισσότερες μέχρι το τέλος του χρόνου. Από την άλλη, βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι σε αυτό είναι πολύ λίγες σχετικά με το στόχο τους. Είχαν στόχο αρχικά να δώσουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες ακίνητα μέχρι το τέλος του 2017. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι τόσο πιεσμένες με το κομμάτι των κόκκινων δανείων, που είναι σίγουρο ότι θα δούμε πολύ μεγάλη επιτάχυνση των πληστηριασμών ηλεκτρονικών κοιμή. Ούτως ή άλλως και καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέσα στο Δεκέμβρη θα δούμε και άλλες περιπτώσεις, αλλά σίγουρα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και εφόσον η διαδικασία προχωρήσει κανονικά χωρίς προβλήματα, θα δούμε και πολύ περισσότερες περιπτώσεις ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις, από την άλλη όμως μένει να δούμε πώς μέσα στο κλείσιμο της ημέρας αν θα διεξαχθούν όλα κανονικά και βέβαια αν θα υπάρχει και ενδιαφέρον για αυτούς τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί στο τέλος της ημέρας, αν κηρυχθούν και αυτοί άγονοι, είναι δώρο άδωρο για τις τράπεζες και την προσπάθειά τους να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια.